Ταφόπλακα στο χώρο της εστίασης, λένε οι επιχειρηματίες του κλάδου, έβαλε το δεύτερο lockdown, ενώ για το 2021 οι προβλέψεις είναι εξίσου δυσίωνες. Η νέα χρονιά, τονίζουν στην Κρήτη TV παράγοντες της ρυθμιώτικης αγοράς, θα φέρει επιπλέον λουκέτα, αφού αρκετές επιχειρήσεις θα κατεβάσουν οριστικά ρολά και οι ιδιοκτήτες τους θα αναγκαστούν να αλλάξουν επαγγελματική δραστηριότητα. Έχουμε ποσοστό το οποίο θα αγγίξει το 30%. Δυστυχώς τα τρία καταστήματα στα 10 δεν θα ανοίξουν και μάλιστα πάρα πολλοί εποχιακοί δεν θα ξανανοίξουν τα μαγαζιά τους. Είμαι σε θέση να σας πληροφορήσω ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι που ασχολούνται αμυγώς με τουρίστες, πελάτες, είναι σε διαδικασία να πουλήσουν τα καταστήματά τους, να δώσουν τις επιχειρήσεις τους να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Δεν υπάρχει νότα αισιοδοξία, ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους συναδέλφους. Και το ποσοστό που κυμαίνεται, όπως το βλέπουμε εμείς μέσα από τα στοιχεία του Συλλόγου, θα πάει στο 30% ίσως και παραπάνω της 100%. Και η εστίαση θα δεινοπαθήσει μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, που ελπίζουμε να είναι καλύτερη το καλοκαίρι. Με βάση τα όσα είναι γνωστά, τα καταστήματα εστίασης αναμένεται να λειτουργήσουν μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σε μια προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Με τους άμεσα ενδιαφερόμενους όμως να κάνουν λόγο για καταστροφή αρχής γενομένης από τις συσσωρευμένες οικονομικές υποχρεώσεις που αποτελούν θηλιά στο λαιμό τους. Είναι ότι πιο καταστροφικό μπορούσε να συμβεί στον κλάδο μας. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό είναι το δεύτερο lockdown και είναι και το χειρότερο, διότι είμαστε πάρα πολύ καιρό κλειστά. Δυστυχώς οι επιστρεπτές προκαταβολές και όλα αυτά τα μέτρα που μας έχει δώσει η κυβέρνηση δεν επαρκούν για να συντηρήσουμε τα μαγαζιά μας. Περιμέναμε πόσες γιορτινές μέρες για να μπορέσουμε να δουλέψουμε κι εμείς. Βέβαια το περιμέναμε ότι αυτές τις μέρες υπήρχε περίπτωση να μην μας ανοίξουν και δυστυχώς οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Όπως επισημαίνει ο Ανδρέας Κλαψινός, στο Ρέθυμνο αρκετοί είναι σήμερα οι συνάδελφοί του που υπό το φόβο και τρίτου lockdown εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν τα καταστήματά τους ούτε μετά τις 7 Ιανουαρίου. Ο ίδιος μάλιστα προβλέπει ομαλοποίηση της κατάστασης περίπου την περίοδο του Πάσχα. Το καλό σενάριο λέει ότι με την έλευση του εμβολίου κάπως θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και κάπως θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς εμείς δεν είμαστε αισιόδοξοι τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το Πάσχα όλα θα πάνε κάπως καλύτερα από τη σημερινή κατάσταση και σε συνδυασμό με την έλευση του εμβολίου να αρχίζουν πλέον να λειτουργεί η αγορά κανονικά, με κάποιες κρατήσεις για το καλοκαίρι, με κάποια νότα αισιοδοξίας και το κυριότερο με το να αλλάξει η ψυχολογία του κόσμου. Με το που θα αλλάξει η ψυχολογία του κόσμου, νομίζω ότι όλα θα είναι καλύτερα, αλλά όλο αυτό θα πάρει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι της εστίασης αυτό που προσδοκούν είναι να αλλάξει όσο πιο σύντομα γίνεται η άσχημη ψυχολογία των πολιτών, ώστε να δοθεί νέα όθηση στο επιχειρήν.